84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 9 του Νοέμβρη, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στα 7.335 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στη χώρα, από τα οποία 205 στην Κρήτη, 85 ειδικότερα σε Ηράκλειο, 43 στο Λασίθι, 26 στο Ρέθυμνο και 51 στα Χανιά. Αυξημένα κατά 185% είναι τα ραντεβού εμβολιασμού από την άλλη, το τελευταίο 7ήμερο, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους. Όπως είπε, προγραμματίστηκαν 175.000 ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχαν προγραμματιστεί 60.000. Στην Κρήτη το 65% του γενικού πληθυσμού, με βάση τα στοιχεία της 7ης υγειονομικής περιφέρειας, έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, ωστόσο το ποσοστό αυτό πρέπει να ανέβει για να επιτευχθεί το τείχος ανοσίας. 2 οι νεκροί το τελευταίο 24ωρο στα νοσοκομεία του νησιού, σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης ΥΠΕ, ήταν και οι 2 ανεμβολίαστοι. 92 επίσης σήμερα οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, ενώ χτες, Δευτέρα, 8 του μήνα ήταν 88 και την Παρασκευή 5 του Νοέμβρη μόλις 58. Θα ξαναπώ ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν. Οι εμβολιασμένοι δεν θα στερηθούν τις ελευθερίες τους και όποιοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προστατευθούν. Για να συμβούν όμως όλα αυτά ταυτόχρονα, εκτός από την αστυνόμευση, χρειάζεται προφανώς και συνεργασία και φαίνεται ότι με κύριο όπλο την πειθώ αυτή την κατακτάμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με την συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων του εμπορίου. Η σύσκεψη αφορούσε στην εφαρμογή των εκτακτών μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού. Καμία απολύτως συζήτηση για αναστολή λειτουργίας σχολείων διαμηνεί από την πλευρά της και η Νίκη Κεραμέως, καθώς το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό μειώθηκε από 29 στο 25%, ενώ τα τμήματα που έχουν κλείσει είναι 6 στα πάνω από 80.000. Άλλο μέτρα δημόσιας υγείας και ατομική προστασία που οφείλει να πάρει η πολιτεία. Διευκρινίσει σήμερα στον 984 ο καθηγητής υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Απόστολος Βανταράκης. Κατά τον καθηγητή υγιεινής, η κατάσταση με τους ελέγχους περιορίζεται στο ποιος είναι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος, ενώ ακριβώς τώρα αυτό που θα έπρεπε να σπάσει είναι οι αλυσίδες μετάδοσης που με το συγχρονισμό σε χώρους εστίασης μέσων μαζικής μεταφοράς είναι τα μαζικά εκολαπτήρια της έξαρσης. Καμία περικοπή στο ανθυγινό επίδομα διαμηνύει το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ο πρόεδρος του Δημήτρης Βρυσαλής. Αγανάκτηση προκαλεί, σημειώνει το πόρισμα της Υπουργικής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγινής εργασίας που διατηρεί τον απαράδεκτο αποκλεισμό χιλιάδων εργαζόμενων, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών, διαιτολόγων, φυλάκων, διοικητικών εργαζόμενων μέσω προγραμμάτων ΕΟΔΗ και άλλα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο το μεσημέρι στην πύλη του νοσοκομείου, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενάντια στην επαναφορά των εργολάβων σε καθαριότητα και σύντηση, τις απολύσεις, την ανακύκλωση της ανεργίας και την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, διοργανώνεται από το Σωματείο των Εργαζομένων. Στη Βουλή, αστοχίες, ασάφειες και παραλήψεις προς βοήθεια των πληγέντων στη σεισμοπαθή περιοχή. Τις αστοχίες κατά τη χορήγηση της κρατικής συνδρομής του σεισμού. Σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Βασίλης Γκεγκέρογλου. Δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις αναφορικά με τα δύο βασικά αιτήματα των κατοίκων των πληγησών περιοχών ο υφυπουργός κ. Βεσιρόπουλος, δηλαδή τη διόρθωση της ΚΙΑ προκειμένου οι ιδιοκτήτες να αποζημιωθούν για το σύνολο της πληγήσας ιδιοκτησίας τους και την αντιμετώπιση του προβλήματος στη χορήγηση κρατικής συνδρομής σε όσους το απέκτησαν από κληρονομιά ή αγορά μέχρι 26/9/2021, σημειώνει ο ίδιος ο βουλευτής. Είμαι απογοητευμένος με την αδυναμία βοήθειας της πολιτείας στους σεισμόπληκτους. Ούτε τα Χριστούγεννα δεν θα είναι οι άνθρωποι στα σπίτια τους, αναφέρει στον 984 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης μετά τη συζήτηση των ερωτήσεών του στο Κοινοβούλιο και τις απαντήσεις που πήρε από τον υφυπουργό τον κ. Βεσιρόπουλο. Ασάφεια, γραφειοκρατία, αναστολή ΦΠΑ, απαλλαγή από τον ΕΜΦΙ, αναστολή πληρωμών ΕΦΚΑ, παράταση προθεσμίας για το αρρωγή.gov.gr στα θέματα μεταξύ άλλων που έθεσε, παράλληλα με τις προτάσεις διαγραφής χρέους του ιδιωτικού χρέους των σεισμόπληκτων, απαλλαγή από τις επιστρεπτές προκαταβολές, ρύθμιση του υπολείπου μακροπρόθεσμα και όχι αναστολές.
Επιστροφή στα σχολεία για τους μαθητές του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, πλην του ΕΠΑΛ, με τα μαθήματα σε γυμνάσιο και λύκειο Αρκαλοχωρίου να γίνονται σε λιώμενες αίθουσες. Δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού οι παραπάνω κινήσεις. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα ότι η διαδικασία της αποκατάστασης των ζημιών βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω για τα σχολεία που έπαθαν πολύ σοβαρές ζημιές, αναφέρει μεταξύ άλλων στον 984 ο υπεύθυνος τύπου της Ομοσπονδίας Γονέων Κρήτης, Πολύδωρος Κουτσαφτάκης. Φοβόμαστε, λέει, ότι αυτές είναι λύσεις που ήρθαν για να μείνουν. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου, στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει επίσκεψη στους Δήμους Μηνώα Παιδιάδος, Αρχανών, Αστερουσίων. Στις 6.30 το απόγευμα η ομιλία του σε πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Τη δέσμευσή του για μια νέα διακήρυξη αρχών, η οποία θα έχει παρόμοια ιστορική βαρύτητα με εκείνη της 3ης του Σεπτέμβρη, ανήγγειλε ο πρώην υφυπουργός, υποψήφιος για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής, Χάρης Καστανίδης από το Ηράκλειο. Σήμερα θα βρίσκεται σε Ρέθυμνο και Χανιά. Τη διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία διατηρεί ισχυρή την πυρηνική της αποτροπή, αλλά πρέπει να συνεχίσει να προσαρμόζεται και να ενισχύει την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των πυρηνικών δυνατοτήτων, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, μιλώντας στο ετήσιο Συμπόσιο Πυρηνικής Πολιτικής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής στα Χανιά. Οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Eurogroup εκτίμησαν ότι η Ευρωζώνη έχει καλή δυναμική ανάκαμψη, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό το επιτυχημένο πρόγραμμα διάθεσης των εμβολίων, καθώς και τη σημαντική, έγκαιρη και αποτελεσματική πολιτική απόκριση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Ευρωομάδας, υπουργός οικονομικών της Ιρλανδίας, Πασκάλ Ντόναχιου, επισήμανε επίσης ότι η πανδημία ήταν και παραμένει μια πρόκληση για τα συστήματα υγείας. Την ανάγκη της προετοιμασίας όλων των αυτοδιοικητικών φορέων της Κρήτης υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Κρήτης κατά τη διάρκεια ημερίδας της ΠΕΔ για τη νέα προγραμματική περίοδο. Σημείωσε ότι από το τρέχον πρόγραμμα 2014-2020 και τα 393 δημόσια έργα ή από τα 393 δημόσια έργα, τα 198 έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους του νησιού. Στην πραγματικότητα, το 50% των έργων, τα 200 από τα 400 περίπου εκατομμύρια, χρηματοδοτούν έργα φορέων του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Νέα συνάντηση και μέχρι και αυτή την ώρα των εκπροσώπων των παραγωγών από την Κρήτη και τεχνοκρατών των ενώσεων με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμω και Δικόλου. Έτοιμα τους ο τερματισμός των διασταυρώσεων, υπενθυμίζεται, για την καταβολή και του υπολείπου της επιδότησης με δεδομένα για τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί και για τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει διορθώσεις σε κωδικούς και ε9 πριν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών, όπως ο αντιπρόεδρος της ΕΣΥ Μύρον Χιλετζάκης εξήγησε στο 984. Κινητοποίηση σήμερα Τρίτη 9 Νοεμβρίου των εργαζομένων σε επισιτισμό τουρισμό με 24 ώρη απεργία, πανελλαδικές κινητοποιήσεις επίσης και από τα σωματεία της Κρήτης με συλλαλητήρια σήμερα σε Χανιά και σε Ηράκλειο. Αρχές του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει στην πόλη του Ηρακλείου το έργο αντικατάστασης 150 χιλιόμετρων δικτύου ίδρευσης. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και η σύμβαση υπεγράφει χθες το πρωί. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 13,3 εκατομμύρια ευρώ. Η προαγωγή υγείας για τους δημότες Χερσονήσου, τα διαδικτυακά μαθήματα για τους γονείς, η σημασία των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του εμβολιασμού, η αποκατάσταση των σημείων που προκλήθηκαν πέρυσι από τις πλημμύρες, η τουριστική κίνηση και η δυναμική που ανέπτυξε από τον Ιούλιο και μετά σε ένα αμιγώς τουριστικό δήμο, στα θέματα που αναφέρθηκε σήμερα ο Γέννης Έγκος, δημαρχός Χερσονήσου, μιλώντας στον 984. Δήμος Μαλεβιζίου και Τροχέα Ηρακλείου προγραμματίζουν σειρά δράσεων για την οδική ασφάλεια το επόμενο διάστημα. Στο Λύκειο Γαζίου πραγματοποιήθηκε ήδη ενημερωτική ομιλία στους μαθητές του σχολείου από τον διοικητή της Τροχέας. Στην συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να συμμετέχουν σε παιχνίδι ερωτήσεων με επικέντρο κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες ο 32χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε και να βίασε την 23χρονη μητέρα των παιδιών του σε περιοχή της Ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου. Τροχαίο το πρωί στο Μασταμπά Ηρακλείου, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε προπορευόμενο, σταματημένο σε φανάρι, και εκείνο με τη σειρά του πάνω σε μηχανάκι, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.
Η μηχανή υπέστη αρκετές ζημιές, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παραδόθηκε ο 40χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 75χρονη νονά του στο Βόλο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Ρουμπίνη Λεονταρή, η 75χρονη γυναίκα που βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου έπειτα από έρευνες μέσα σε υπόγεια αποθήκη της πολυκατοικίας που διέμενε, δέχθηκε 42 μαχαιριές στο κεφάλι, το λαιμό, το θώρακα και τα χέρια. Στο Αφγανιστάν 3 εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα, με τους πολίτες να σχηματίζουν ουρές για λίγο φαγητό. Κόλαση επιγής χαρακτηρίζει την επισιτιστική κρίση της χώρας. Ο ΟΗΕΜ, 23 εκατομμύρια ανθρώπους να απειλούνται από λοιμό. Μόνο η πίεση από τους ψηφοφόρους μπορεί να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να δεσμευθούν σε πιο φιλόδοξα προγράμματα για το κλίμα, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα από το βήμα της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα. Ο πρόεδρος της Νικαράγουα, Ντανιέλ Ορτέγκα, επανεξελίγει στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή για τέταρτη πενταετή θητεία με ποσοστό 75% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα μερικά αποτελέσματα. Εκλογές που χαρακτηρίστηκαν απάτη από την Ουάσιγκτον, καθώς όλοι οι σοβαροί αντιπαλίοι του αρχηγού του κράτους έχουν τεθεί υποκράτηση. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Η ποδοσφαιρική δράση σε επίπεδο Super League παγώνει προσωρινά λόγω των αναμετρήσεων των εθνικών ομάδων. Φιλικός αγώνας του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας υπενθυμίζεται την Παρασκευή, με τα έσοδα να δίνονται στους σεισμόπληκτους του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, έως στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, καλό μεσημέρι.